κόμμα με κυβερνητικές ευθύνες. Να προτιμήσουν συνεπώς το ΣΥΡΙΖΑ, παρότι όπως είπατε αναγκάστηκε να προχωρήσει στην υπογραφή μιας συμφωνίας. Αυτό κάτι γνώμη μου, να τελειώσω όμως. Ότι θα είστε πρώτο κόμμα, όχι, έχει σημασία για ναι, να... το έχω. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα είστε πρώτο κόμμα. Την έχουμε αυτή την εκτίμηση, από μένα επιβεβαιωθεί όμως. Μπορείτε να το πείτε κατηγορηματικά ότι θα είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω, όταν πρόκειται να ανοίξουν οι κάλπες σε μία ώρα να δούμε τα αποτελέσματα, δεν κάνω δηλώσεις. Δεύτερον θέμα που είναι σημαντικό. Είναι προφανές ότι ο ελληνικός λαός επιδοκιμάζει μια πολιτική πρόταση που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διατυπώσει και η οποία είναι ένα πρόγραμμα με εφαρμογή μνημονιακών μέτρων, δεν λέμε όχι, αλλά και με αναλλακτικό πρόγραμμα που θα μας βγάλει στην ανάπτυξη. Είναι δηλαδή δύο εναλλακτικά προγράμματα. Ένα από εδώ και ένα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ γίνεται μια επιλογή πολιτική. Τρίτο και σημαντικό. Κατά τη γνώμη μου. Πάντως, κύριε Φίλη, συγχωρείτε μια παρένθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη πλειοψηφία δεν είναι το 34%. Ακόμα και πάνω 34% δεν είναι. Επιλογή, είναι σχετική πλειοψηφία. Η επιλογή που γίνεται. Είναι σχετική πλειοψηφία. Ούτε είναι η επιλογή αυτό. Γιατί στήσατε ισχυρή εντολή. Είναι ισχυρή εντολή και θα φανεί και στην πορεία ότι είναι ισχυρή εντολή. Πώς είναι κάθε φορά ισχυρή εντολή κάτι μήνυμα. Επαναλαμβάνω, κυρία Τρέμη, η ισχυρή εντολή θα κάνει ποιος είναι ο πρώτος για να εφαρμόσει μια πολιτική που προτείνει. Όχι ποιος είναι δεύτερος, κερδίζει και ο δεύτερος τώρα. Μην τρελαθούμε στην κουβέντα μας. Δεν είναι κανείς αυτό. Λοιπόν. Ο πρώτος είναι συνάρτηση εκλογικού συστήματος. Όχι, είναι το νούμερο. Είναι ο πρώτος τσιμπάει τις 50 εδρούλες. Το νούμερο, όχι πέρα τις 50 εδρές. Πάμε, ωραία. Είναι συνάρτηση του εκλογικού συστήματος. Να μιλήσουμε λοιπόν. Αν έχουμε από 3 έως 6 μονάδες μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ, όπως δείχνει το εύρος του Exit Polls, αυτό κάτι σημαίνει. Δεν δείχνει αυτό. Λέω λοιπόν, κάτι σημαίνει. Δεύτερο θέμα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο τρίτο. Τώρα πώς πήγαμε στο δεύτερο πάλι. Τρίτο θέμα. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, λέω, παρότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη του κόσμου, ο ΣΥΡΙΖΑ πιστώνεται αυτή τη στιγμή με μια, θα έλεγα, ένα περίοδο μικρή χάριτο. Μικρή περίοδο χάριτο. Αντιθέτως, δεν έχει καμία από την επόμενη των εκλογών. Μάλιστα. Διότι μπορεί να μην. Βάλτε μια τελεία, να δούμε τι λέει και η Κουμουνδούρου. Και στο πλαίσιο. Εσείς λέτε την προσωπική σας άποψη, να δούμε τι λέει η Κουμουνδούρου, τι λέει ο Χρήστος Σιγουρής. Υπάρχει και ένα τελευταίο συμπέρασμα. Εγώ θέλω να μπει η Λαϊκή Ενότητα στη Βουλή. Δεν θεωρώ ότι είναι η αριστερή παρουσία αριστερών βουλευτών αρνητικό στοιχείο, αλίμονο. Αλλά πιστεύω ότι και εδώ υπάρχει ένα συμπέρασμα. Το καταλαβαίνουμε όλοι ποιο είναι. Αφορά την ποιότητα και την κατεύθυνση της αριστεράς. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, πάμε να δούμε. Βάλη πάμε στον Χρήστο Τσιγουρή.